Σε κανάλι του Άμστερνταμ μετατράπηκε ο κόμβος Αλκαρνασσού, ενώ λίγο αργότερα, με την υπερχείληση, θύμισε Βενετία. Την πλαστήρα και απάνω στη συνοικία στον Άγιο Γεώργιο, στην Άνω Αλκαρνασσό, εάν δεν προβλεφτούν να γίνουν μέτρα αυτά που πρέπει, θα θερμίσουμε θύματα και θα είναι ένα καινούριο μάτι. Μία τεράστια λίμνη σχηματίστηκε από τις καταρακτώδεις βροχές με αρκετούς οδηγούς να βιώνουν εφιαλτικές στιγμές. Νταλίκα και γιοταχή αυτοκινήτα εγκλωβίζονται στο χήμαρο κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου. Όταν ο Δήμος κάνει έργα και ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση, αυτά έχουμε. Οι εικόνες που κόβουν την ανάσα, όπως βλέπουμε και από τα αέρια πλάνα με ντρόουν. Θα θρηνήσουμε θύματα αν δεν γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής, τονίζει ο Αντώνης Εκέρης. Μας ενδιαφέρουν τα όμβρια, τα νερά της βροχής, να μην θρηνήσουμε άτομα. Αυτό είναι. Στο επίμαχο σημείο απαγορεύτηκε το μεσημέρι κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας, ενώ κυκλοφοριακό έμφραγμα καταγράφεται για αρκετές ώρες σε βιομηχανική περιοχή Αλικαρνασσό, Κατσαμπά, καθώς και στην Εθνική Οδό. Ώρα 1 το μεσημέρι, κυκλοφοριακό χάος σε όλη την Αλικαρνασσό. Μπλοκάρισμα παντού. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω απογοητευτεί. Εγώ πήρα κυμπολάκι μαζί μου για τροφοδοσία. Κατεβάζει. Εικόνες σοκ και στις τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Τα νερά κατεβαίνουν σαν χύμαρος και πνίγουν την ευρύτερη περιοχή. Για να γλιτώσουν τα χειρότερα, ανοίγουν μια τρύπα στο τοίχιο προκειμένου τα νερά να έχουν έξοδο διαφυγής προς το αεροδρόμιο. Αίθουσες πλημμύρισαν, ενώ σημαντικές ζημιές καταγράφονται και στον εξοπλισμό. Κατέβαινε ένα χύμαρο, σας λέω, σε ένα ύψος που έφτανε εδώ πέρα στον τοίχο επάνω του αεροδρομίου και έφτανε στο 1,5 μέτρο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκύψει με σοβαρότητα ο Δήμος, η ΔΕΙΑΗ, δεν ξέρω τι, είναι ένα έργο που αφράει όλη την περιοχή, δεν αφράει μόνο τις τεχνικές σχολές, έτσι, κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Και από τις γύρω γειτονιές είχαν φράξει όλα τα φρεάτια, δεν μπορούσαν να φύγουν τα νερά από πουθενά, ο αγωγός από μέσα από το αεροδρομίο ήταν και αυτός φραγμένος, δεν μπορούσαν να φύγουν τα νερά από πουθενά. Δηλαδή κάνεις την προσευχή σου και λες να σταματήσει η βροχή, να δούμε τι θα γίνουμε. Εγώ ήμουν στο αμήν, έχω και μικρό κοπέλι μέσα. Να μπουν τα νερά μέσα στο σπίτι, να πάρω το παιδί να πάω να φύγω και ας πάω πνιγεί το σπίτι. Τι να κάνουμε. Παιδιά, εδώ είμαστε. Αυτά είναι τα χάλια μας. Κάθε λίγο και λιγάκι αυτό το βιολί. Εγώ πλημμύρισα στο μαγαζί. Στο συνεργείο. Ναι, βέβαια. 30 πόντους νερό είχα μέσα. Λόγω των ισχυρών βροχών, συνεργείο αυτοκινήτων και αρκετά σπίτια πλημμύρισαν σε γειτονιές στην Αλικαρνασσό με τους δημότες να αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Όχι μόνο στο υπόγειο. Το υπόγειο λειτουργήσε ως φρεάτιο της περιοχής. Τράβηξε όλα τα νερά της περιοχής με αποτέλεσμα, εάν υπήρχε άνθρωπος μέσα, θα είχε πνιγεί σίγουρα. Η περιοχή ακόμα δεν έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Επανειλημμένος όμως γίνεται αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, όλα τα νερά της βιομηχανικής έρχονται εδώ. Υπάρχει ένας αγωγός μεγάλος, ο οποίος πάει στα σφαγεία και πάει στη θάλασσα. Αυτός είναι βουλωμένος μέσα. Βαρέλια, λάστιχα. Ανεφοβηθήκαμε. Τα μάξι μου γίνει και το πήγα και θέλω 150 να το στελώσουν. Πλημμυρίσαμε. Ναι, είναι τα πράγματα όλα μέσα στα νερά. Θέλουν πέταμα, καταψύχτες, όλα τα ηλεκτρικά. Όλα πλέανε, όλα τα πάντα. Καταστροφή, κυριολεκτικά. Δεν γίνεται τίποτα. Εδώ η κατάσταση δεν σωρέται. Μόλις βρέξει, πλημμυρίζουν τα πάντα. Η στάθμη του νερού ξεπέρασε τον 1,5 μέτρο στα πλημμυρισμένα υπόγεια σπίτια, με τους δημότες να διαμαρτύρονται για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα όλα τα νερά ήρθαν εδώ. Τα φρεάτια βουλώσανε. Πού να πάνε. Απίστευτες εικόνες και στην παραλιακή οδό Ηρακλείου στο ύψος του Τελωνίου, λόγω της εισόρευσης τεράστιων ποσοτήτων νερού, με το ένα ρεύμα κυκλοφορίας να κλείνει για τα οχήματα.